Αξιώθηκαν τα πλοία μου για το ουρανό σκαλό να ταξιδεύουν. Όχι, δεν βρίσκομαι σε έναν χώρο που υπάρχει γύρω μου κάποιος ποιητής. Θα σας πω στην πορεία πώς γίνεται αυτή η όμορφη σύνδεση ανάμεσα στην ποιήση και στην τέχνη της ζωγραφικής. Βρίσκομαι σε μια εξαιρετική γκαλερί, την γκαλερί Έρση, με την ιδιοκτήτρια εδώ, παρέα, διότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ, απευθυνόμενοι στην έκθεση, στην ατομική ζωγραφική ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη, του Γιάννη του Μίχα, που η πορεία του κρατά και βαστά χρόνια, αφού μετά την αυπηγική και τις σπουδές του. Σε αυτήν την κυρία, εδώ, τη γλυκύτατη, το όνομά σας. Κάλια Ιδίνη. Εδώ, η οποία μας χρωματίζει με την φυσιογνωμία της, με τα έργα της, με τη φιλοξενία της. Από πολλά χρόνια πριν, όταν η οικογένειά της αποφάσισε, η μητέρα της, να ανοίξει αυτή την όμορφη γκαλερί Έρση. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το βήμα για να μιλήσω για τη δουλειά μου και να μιλήσω και για την σπουδαία αυτή έκθεση, γιατί εγώ τον Γιάννη τον Μίχα τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Όπως είπαμε, 20 χρόνια πριν ξεκίνησα με την πρώτη του έκθεση στο χώρο μας. Αγαπώ τη δουλειά του. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με τα βιωματικά θέματα τα οποία τον διαπερνούν σε όλη του την πορεία και με αυτά ακριβώς τα θέματα που είναι τα πλοία, μέσα στα ναυπηγεία, προχώρησε και απέδειξε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος. Και εσείς όμως αποδείξατε ότι έχετε μια εξαιρετική κρίση, γιατί 20 χρόνια μετά, πάλι τον καλείτε εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, με τα φοβερά αντιπροσωπτικά του έργα, όπως αναφέρατε, που αφορούν τα λιμάνια, τον μόχθο των ανθρώπων που ταξιδεύουν όλο αυτό το διάστημα, κοντά στις θάλασσες, στα λιμάνια, μέσα στα καράβια, και όχι μόνο. Γραφτός λόγος, εικονικός λόγος, είναι ο Γιάννης ο Μίχας μέσα αυτήν την πολυπροσωπομορφία των χρωμάτων, χωρίς να ξέρω πολλά από ζωγραφική, την οποία έχουμε εδώ μπροστά μας, αντιπροσωπευτικά του έργα, έτσι κυρία? Ναι. Όσον αφορά την παλέτα του, εγώ πιστεύω ότι έχει μία παλέτα που και αυτή έχει μία γκάμα πολύ προσωπική, είναι κάτι απόλυτα δικό του. Ο τρόπος που ζωγραφίζει μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα είδος αναλυτικού κυβισμού, δηλαδή... Που σημαίνει για τους πιο απλούς. Για τους πιο απλούς ανθρώπους σημαίνει ότι αναλύει τη φόρμα με έναν τρόπο γεωμετρικό, δηλαδή την κόβει σε επίπεδα, να πούμε, και κάπως δείχνει έτσι, πώς το φως θα μπορούσε να αναλύσει γεωμετρικά μία επιφάνεια η οποία μπορεί να είναι κυκλική, μπορεί να είναι με όλη της την προοπτική του χώρου, ας πούμε εδώ, ας πούμε, εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορούμε να διακρίνουμε φωτεινά σημεία σκιές και μία τρισδιάστατη, θα μπορούσαμε να πούμε, μορφή στην απόδοση της τέχνης του, αν τα λέω. Ναι, σωστά. Ναι. Μπορεί να πει κανείς ότι, ότι η ίδια μορφή, δηλαδή το πλοίο, μπορεί με τον τρόπο αυτόν που την ζωγραφίζει, παίρνει δικές της ερμηνευτικές αποδόσεις. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα προφίλ. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια φόρμα που αντανακλάται. Είναι η ουσία, ας πούμε, η πραγματική εικόνα και η εικόνα, η αντανάκλαση της εικόνας στο κάτω μέρος του πίνακα. Το φως, ο ουρανός, ο οποίος και αυτός αναλύεται σε διάφορα επίπεδα, σαν ουράνιο τόξο, ας πούμε, που έχει τα χρώματα της ήρυδος. Ναι, είναι τα χρώματα που δημιουργούν αυτό, είναι η τεχνική με τις διαστάσεις που ανάγονται μέσω της τεχνικής που δίνει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό, το οποίο είναι κάτι προσωπικό δικό του. Και μου είπατε ότι είναι, off camera πριν, και είναι αξίζει να το πούμε, ότι είναι ξεχωριστός, είναι μόνος του, είναι αυτούσιος, είναι δημιουργός. Ναι. Δεν είναι καλλιτέχνης, είναι δημιουργός ο Γιάννης. Θα έλεγα, έχει οπωσδήποτε, τίποτα δεν υπάρχει, δεν είναι παρθενογένεση στην τέχνη. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλοι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν πειραματιστεί πάνω στην ίδια, ακριβώς, στην ίδια σκέψη. Αλλά εκεί βεβαίως μπαίνει, γιατί γι' αυτό μου λέτε και
ο δημιουργός, μπαίνει και το θέμα του βιώματος και της προσωπικής αλήθειας που έχει ο κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή, ο Γιάννης Μίχας έχει το δικό του κόσμο, ερμηνεύει το δικό του κόσμο, οπότε δεν έρχεται... Και σε αυτόν τον πίνακα βλέπω τον ερμηνεύει, ναι. Η προσμονή, η χαρά της Ιδονής, ο πάγος της λήθης. Εμείς, τα πλοία, από παλιά δεχτήκαμε το χάρισμα της προφητείας. Μοιράσαμε το σώμα μας στα κοράλια. Τι πιο όμορφο, λοιπόν, να αποδοθεί αυτό που βλέπουμε, που είναι, λες, τόσα χρώματα, τόσο ορμονικά δοσμένα, τόσο μεγάλη δύναμη. Το χρώμα στην υπόσταση ενός πίνακα. Ναι, μα το χρώμα είναι αυτό που μιλάει για όλο το έργο, γιατί όλο το έργο τέχνης είναι πάνω στο χρώμα. Γιατί είναι ζωγραφική. Εσείς σαν έτσι ένας χώρος που φιλοξενεί αυτά τα έργα, όπως του Γιάννη του Μίχα, επιλέγετε λοιπόν καλλιτέχνες να αγκαλιάζετε εδώ, να αγκαλιάζουν ναι. το παρόν τους ναι. και το μέλλον τους ναι. με αυτήν την λογική, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι προσωπικά τα κριτήρια και τα κριτήρια επίσης είναι και κριτήρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί μέσα από τα χρόνια. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άμεμπτος, δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι σήμερα έχουμε μια εμπιστοσύνη στην κρίση μας και στα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τα χρόνια. Σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Σας βρίσκουμε εδώ κοντά στο ξενοδοχείο Λυκαμπέτους, από ό,τι βλέπω δίπλα, στο όμορφο, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία. Στο ύψος του Κολονακίου, έτσι, Κλεωμένους 4, Γκαλερί Έρση ναι. και φυσικά κυρία Ειδίνη που σας υποδέχεται με αυτό το υπέροχο χαμόγελο και φυσικά με αυτά τα βαθιά μάτια που εκφράζουν να μην την άλλο το τι καλά σημαίνει συνειδητά για κάποιον, τι σημαίνει τέχνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.